ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Έγινε κεφαλιά από τον Ενσού, ο Γκαλτσεύσκι λέει όχι, πρώτη φάση στον αγώνα. Αποκρούει, δείτε ξανά την φάση, μόνος εντελώς ελευθερώθηκε από τα μαρκαρίσματα ο Ενσού. Χαμηλά τώρα η μπάλα, προσπαθούν να απομακρύνουν, έσκασε στην περιοχή, προσπαθεί ο Ντεβινσέτη από πολύ κοντά. Έγινε το σούτ 1-0 το Αποέλ, πολύ νωρίς με τον Ζαχίντ. Στο δεύτερο λεπτό, μέσα από στατική φάση. Βρίσκει τόσο νωρίς την λύση και προηγείται στο σκορ. Θα ξαναδούμε το γκολ, η μπάλα πάει σιρτά. Δεν απομακρύνεται, διεκδικούν οι παίκτες του Απόλλων Ντεβινσέτη. Εκεί ο Νούχιου, η μπάλα φτάνει στον Ζαχίτ. Εύκολη υπόθεση. Εδώ ξαναβλέπουμε στο πιο κοντινό πλάνο που έχουμε την φάση με τον γκολ. Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει φάουλ, είναι καθαρό το γκολ. Με τον Νούχιου, τον Ντεβινσέτη και τον Ζαχίτ, πρωταγωνιστές στην φάση. Συνεχίζουν οι παίκτες του Αποέλ σε στενό χώρο να κρατούν την μπάλα και να βγαίνουν με προϋποθέσεις. Τώρα με τον Ζαχίτ κάθεται να παίζει με τον Αντζίλη. Το γύρισμα αμέσως στο σούτ από τον Νούχιου. Ακόμα μια καλή φάση για το Αποέλ. Θα ξαναδούμε τον πολύ ωραίο συνδυασμό με την κάθετη πάσα από τον Ζαχίτ. Το γύρισμα από τον Αντζίλη δεν κατάφερε να γυρίσει την μπάλα. Ο Ιρεπ κέρδισε. Έγινε το μαρκάρισμα και έχουμε το φάουλ. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Έκοψε την μπάλα κάτω χαμηλά, νομίζω γίνεται το φάουλ. Από τον Γκαντσεύσκι, στο δεύτερο Ζαχίτ μετά από Μελέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ πάει να γίνει το λάθος, έχει σφυρίξει. Φάουλ χέρι, δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς. Ναι, έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του, το αριστερό χέρι ο Μαρκόσκι, το βλέπουμε εδώ. Ανουάρ. Σέντρα για τον Νούχιου, η κεφαλιά, η μπάλα πάει πάνω από την εστία, έχει σηκωθεί το σημαίακι απέναντι. Εδώ ξαναβλέπουμε ότι όντως είναι πιο μπροστά και σωστά υποδεικνύεται σε αντικανονική θέση. Ήρθε και βοήθεια, ο Αλτάμαρη κράτησε την μπάλα, την γύρισε προς τα πίσω με τον Ζεράλδες. Κάνουν το 1-2, ο Ζεράλδες παίρνει την μπάλα στην περιοχή, πέρασε πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για το Αποέλ. Θα δώσει στον Νούχιου, η μπάλα θα περάσει έξω στο 22ο λεπτό. Πρώτη φάση που δημιουργεί μετά το 5ο λεπτό του Αποέλ. Με την πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας και τον Ζεράλδες μετά από την πάσα του Αλτάμαρη να βρίσκει τον Νούχιου. Πολύ καλή άμυνα βγαίνει στον κενό χώρο, στο κενό γήπεδο. Ο Αλτάμαρη γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος με την ταχύτητα που έχει. Είτε με είτε χωρίς την μπάλα. Και εδώ βγαίνει στην αντεπίθεση με προϋποθέσεις με τον Μαρκόσκι. Ο Αρτού Ζόρζε τον κλείνει. Ο Σέλις πήγε να βοηθήσει. Έπεσε κάτω. Ζήτησαν πέναλτι. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Αναστασίου στο 25ο λεπτό. Πάμε να δούμε τη φάση νωρίτερα με τον Σέλι εδώ. Να ανοίγει το πόδι του και τον Μαρκόσκι να πέφτει. Έχει κάποιες λεπτομέρειες η φάση που θα πρέπει να δούμε. Ναι, μεν βάζει το πόδι ο Σέλις. Δεν κινείται τόσο προς την μπάλα ο Μαρκόσκι. Μια δύσκολη φάση για τον διαιτητή. Έχει σοφαρίσει η ΑΕΚ την Ομόνια όπως με ενημερώνουν. Ενώ το Απόλλων βγαίνει με προϋποθέσεις με τον Νούχιου να κάνει το σουτ και την μπάλα να περνά σε κόρνερ. Εδώ ξαναβλέπουμε τον Ζεράλδες και τον Νούχιου. Παλιά απέναντι για τον Φελίπε έξω από την περιοχή του Αποέλ, έτοιμος για το σουτ. Θα προτιμήσει την πάσα. Θεοδόρου η παλιά απέναντι. Νέο γύρισμα στην περιοχή του Αποέλ. Ο Φανάνγκολ το σουτ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Από την παλιά του Αντριάν Λουσέρο. Τον βρήκε, βλέπετε, εντός περιοχής, κάνει το σούτ, η μπάλα περνά έξω, έπεσε ο Σίλβα. Που φαίνεται έτσι να αποδίδουν τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην εικόνα του στα τελευταία λεπτά. Μαρκόσκι, έχει σφυρίξει φάουλ αν δεν πατώμε, ο Γιάννης ο Αναστασίου. Όντως, κατέβασε την μπάλα, προσπάθησε να την κρατήσει για να έρθει βοήθεια. Ο Μπελόνε, ο Φελίπε, κίνηση από τον Θεοδόρου, ο Φελίπε πάει να ολοκληρώσει, αλλά το σούτ του. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση, πλασέ πήγε να. Έχασε από τον Φελίπε, άλλαξαν ωραία την μπάλα ο Μαρκόσκι, έχει γίνει φάουλ και είναι σε αρκετά καλό σημείο για να απειλήσει η Ένωση μέσα από στατική φάση.
από τον Ανουάρα, δεν κάνω λάθος, έχει γίνει το φάουλ. Έκανε λάθος εδώ ο Σέλης. Άλλαξαν γρήγορα την μπάλα, βλέπετε τον Ανουάρ να κάνει φάουλ στον Μαρκόσκι. Τελεί ο Μπαρμπόσα πάνω στο τείχος η μπάλα και μετά κόρνερ. Νάτος εδώ ο Μουσαλτάμαρη, για τον οποίο έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά σε όλη αυτή την περίοδο που προηγήθηκε. Η φάση που κερδίζει το φάουλ από τον Ιρέπ. Ο Φανάνχολτ έχασε την μπάλα και έκανε φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ για κάρτα ήταν αυτό. Ίσως να αρχίσει κιόλας να σκέφτεται και τον αγώνα της Πέμπτης, υπό την έννοια ότι είναι παίκτες που... Για το δυνατό αυτό φάουλ πάνω στον Ανουάρ. Εκεί στον Λουσέρο και τώρα ο Ιρέπ. Κοντά χώρο μπροστά, δοκιμάζει το σούτ, ο Σίλβα δεν ευθυνιάζεται, πέφτει στη γωνία και αποκρούει. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Με πρωταγωνιστές του Ιρέπ και Σίλβα, δείτε τον πόσο μακριά είναι. Η δυσκολία για τον Σίλβα είναι το γεγονός ότι η μπάλα χτύπησε κάτω στο έδαφος πριν πέσει στη γωνία και την αποκρούσει. Αλτάμαρη τώρα με αρκετό χώρο. Μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Στήριγμα του δίνει ο Ζαχίτ. 2-0 με το δεύτερο γκολ του Ζαχίτ. Στο 72ο λεπτό βλέπετε και την αντίδραση, την ανακούφιση στο πρόσωπο του Ζουνίδη. Έξοχος συνδυασμός των παικτών του Αποέλ. Μούσα Αλτάμαρη σερβίρι. Γκαγιάτ Ζαχίτ εκτελεί. Εδώ ξανά. Αλτάμαρη στην κατάλληλη στιγμή. Είναι ομαδικός σε αυτή τη φάση. Παίζει με τον Ζαχίτ. Δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ο Ζαχίτ. Μας το αποδεικνύει με τις συνεχόμενες πολύ καλές του εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό. Μαϊσουράζε αλλάζει με τον Φελίπε. Ντένινγκ μπήκε στην αντίπαλη περιοχή. Δόθηκε φάουλ εκτός περιοχής από τον Αναστασίου. Στο ξεκίνημα προφανώς της προσπάθειας του Ντένινγκ. Τελείο Φελίπε, η μπάλα φεύγει έξω. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε εδώ τον Ντεβινσέτη. Εδώ όντως είναι εκτός περιοχής που κάνει το φάουλ στον Ντένινγκ. Ευχαριστώ το σκηνοθέτη μας. Και η εκτέλεση, η μπάλα φεύγει έξω. Έχασε την μπάλα. Και βγαίνει η ένωση τώρα στην αντεπίθεση με τον Ντένινγκ. Φάουλ από τον Ντεβινσέτη, ο οποίος θα δει και την κάρτα. Ετοιμάζει και τον Λουντέμο, προπονητής του Αποέλ, εδώ ξανά το φάουλ και το είδος του φάουλ. Φελίπε, κύρισε από τον Μαρκόφσκι, σηκώθηκε το σημεάκι, τον γρήγορη αλλαγή της μπάλας από την ένωση. Μαρκόφσκι στην περιοχή του Αποέλ, πέρασε, έπεσε, έχει βγάλει την κίτρινη κάρτα για να τον τιμωρήσει. Εδώ ξανά. Έπεσε μόνος του ο Μαρκόσκι και δέχθηκε στη συνέχεια την κίτρινη κάρτα. Ο Εντογκαλά, ο Λουντέμο. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μαρκόσκι. Ζητά ο Παλωτέλη και παίρνει την μπάλα απέναντι από τον Σίλβα. Δεν μπορεί να τον νικήσει, έχει δεύτερη ευκαιρία. Ο Παλωτέλη τριμπλάρει, κάνει το σουτ πάνω στη γραμμή, απομακρύνει την μπάλα ο Αρτούρ Ζόρζε. Η φάση που συνεχίζεται, έγινε το σουτ από τον Μαρκόσκι. Η ένωση δημιούργησε την καλύτερη ευκαιρία της. Δείτε εδώ ξανά από το ξεκίνημα την φάση με τον Παλωτέλη να πλασάρει αρχικά, να έχει δεύτερη ευκαιρία απέναντι από τον Σίλβα, να τον τριμπλάρει, να γυρίζει την μπάλα και πάνω στη γραμμή τον Αρτούρ Ζόρζε να διώχνει και να αποσοβεί σίγουρο γκολ. Ο Απόλλωνας γυρίζει τον ντέρμπι στο... Ανεβαίνει ο Μπαρμπόσα, φτάνει έξω από την περιοχή του Αποέλ, κάνει το 1-2 με τον Παλωτέλη, μπάλα στο δεξί του, το σούτ, ο Σίλβα ύπταται και παραχωρεί το κόρνερ. Εδώ ξανά, από την ωραία εναλλαγή της μπάλας με Παλωτέλη και Μπαρμπόσα, στη γωνία έπεσε. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% μόνους πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.